Και γίνεται όλο ένας αφρός. Ένα πακέτο αφράτα κρουασάν βουτύρου της Αλφα. Πόπο. 240 γραμμάρια σοκολάτα. Ό,τι σοκολάτα έχετε μέσα στο ντουλάπι αυτή τη στιγμή, μπορείτε να τη βάλετε. Ό,τι σας αρέσει. Θέλετε πικρή σοκολάτα, θέλετε γάλακτος, θέλετε τζαντούγια, ό,τι θέλετε. Θέλετε σταγόνες, ό,τι έχετε. Ένα φλιτζάνι μαύρη ή καστανή ζάχαρη. Και με λευκή μπορείτε να το κάνετε. Απλά με τη μαύρη ζάχαρη έρχεται και κάνει αυτό το. Παίρνει τη γεύση της καραμέλας. Ναι, μπράβο. Γιατί η μαύρη υγρή ζάχαρη έχει αυτή τη γεύση της καραμέλας. Μισό φλιτζάνι κακάο άγλυκο. 3,5 γεμάτα φλιτζάνια με φρέσκο γάλα. Μισό φλιτζάνι κρέμα γάλακτος. 6 μεγάλα αυγά. Μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Και ένα μπαστούνι βανίλιας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω πάντα, σας είπα ότι είναι ένα γλυκό που μπορείτε να το φτιάξετε τώρα και να το ψήσετε το βράδυ. Θα κάνετε ακριβώς ό,τι σας δείχνω εγώ. Θα το σκεπάσετε με μια ωραία μεμβράνη και θα μπει στο ψυγείο σας να περιμένει εκεί. Θα το βγάλετε λίγο στον πάγκο μετά να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Όχι τίποτα άλλο, για να μην σπάσει το σκεύος. Δεν παθαίνει κάτι το γλυκό. Απλά αφήστε το λίγη ώρα σε θερμοκρασία δωματίου και βάλτε το στο φούρνο σας. Και αφήστε το να πάρει όγκο, να φουσκώσει και να γίνει θεϊκό. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνω. Τα κρουασάν της Αλφα τα έχω πάντα στην κατάψυξή μου. Γιατί αυτά έχουν πάρει το πρώτο στοφάρισμα, έχουν πάρει το πρώτο φούσκωμα η ζύμη της Αλφα δηλαδή. Τα διατηρούνται πολύ στην κατάψυξη. Στην κατάψυξη τα διατηρούμε. Έχουν πάρει το πρώτο φούσκωμα και θέλω ή θα βάλετε ένα αντικολλητικό ταψάκι, αλλιώς θα μου στρώσετε. Ουπς, όλα κάτω. Αλλιώς θα μου στρώσετε λαδόπολα. Αντικολλητικό χαρτί τέλος πάντων. Είτε θα βάλετε λίγο βουτυράκι μέσα στο ταψί σας. Ό,τι θέλετε. Όπως βλέπετε είναι αρκετά κομμάτια μέσα. Στρώστε τα με την πλευρά τη σωστή από κάτω έτσι. Δηλαδή το τύλιγμα να είναι πάντα από κάτω. Γιατί αν μου το βάλετε ανάποδα θα φουσκώσει και θα ανοίξει το τύλιγμά του. Εντάξει. Έτσι τα ψήνουμε. Αν θέλω μπορώ να τα αυξήσω σκέτα. Μπορώ όμως και να τα λείψω με λίγο κρόκο και με λίγο γάλα. Κρόκος με γάλα, να τους δώσει έτσι μια ωραία γυαλάδα. Αλλά μπορώ και σκέτα να τα φτιάξω, εντάξει. Ωραία, από αυτά, όμως λοιπόν, είναι με το αυγό. Ναι, ναι, γίνονται με το αυγό, γίνονται πολύ πιο ωραία και κρατάνε και το σχήμα τους. Ναι. Κρατάνε τη φόρμα τους, εντάξει. Έτσι, βέβαια, ξέρετε ότι μόλις τα βγάλετε από το φούρνο, τη συνταγή σας λέω ένα πακέτο, σίγουρα θα φάτε 4-5 οπωσδήποτε. Μόλις βγαίνουν από το φούρνο. Δύο. Αχνιστά. Μπράβο. Μόλις βγαίνουν αχνιστά από το φούρνο, μην αντισταθείτε, φάτε 3-4, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γίνεται και έτσι η συνταγή. Ναι, Αργυρό, τόση ώρα που τρώω, ξέρεις τι μου θυμίζει. Τι, παιδί μου. Κρέμα μωρού σοκολατένια. Έτσι, μπράβο, σου θυμίζει. Ναι. Γι' αυτό σας είπα ότι. Ποια γεύση είναι αυτές οι κρέμες. Σε κρέμες. Στέλνει η γεύση, γιατί σου κάνει. Τέτοια σοκολατένια. Αυτό. Σοκολατένια κρέμα που σου έκανε κάποτε η μαμά σου. Αυτό σου θυμίζει. Γιατί στην ουσία αυτά είναι και τα υλικά που έχει μέσα, εντάξει. Λοιπόν, τα αλήφω. Στους 180 με 190 αγαπούν τον αέρα τα κρουασάν. Τα βάζετε στη μεσαία σχάρα, στον αέρα πάντα μιλάμε. Και τα ψήνετε για περίπου κανένα 25 λεπτό. Θα τα δείτε. Θα φουσκώσουν, μπράβο. Βλέπεις το χρώμα. Τα βλέπεις να φουσκώνουν και να αφρατεύουν και να γίνονται τέλεια. Μέσα στο φούρνο, λοιπόν, κατευθείαν όπως είναι από την κατάψυξη, δεν χρειάζονται ξεπάγωμα, γιατί ήδη τα έχουμε στοφάρει μία φορά στην Αλφα, οπότε είναι έτοιμα για ψήσιμο. Τα υπόλοιπα υλικά μου. Θα πάρετε με μία κούπα, με ένα μεγάλο φλιτζάνι, θα μετρήσετε τα υλικά, εντάξει. Με το ίδιο φλιτζάνι θα τα μετρήσετε όλα. Τι θέλω. Εδώ. Θέλω μισό φλιτζάνι κακάο. Κακάο άγλυκο. Ένα κατσαρολάκι χρειάζομαι, γι' αυτό γίνεται σαν κρέμα αυτό το πράγμα. Όπο. Και γίνεται τόσο ωραίο. Μισό φλιτζάνι κακάο μέσα. Ένα φλιτζάνι μαύρη ζάχαρη που θα μπορούσε να είναι, είπαμε, είτε καστανή είτε λευκή. Δεν με πειράζει. Ό,τι επιλέξετε από αυτά. Και ένα φλιτζάνι μαύρη. Βλέπετε πόσο αυτή η μαύρη ζάχαρη είναι έτσι μαλακή και υγρή. Και η γεύση της σου δίνει αυτή την αίσθηση της καραμέλας. Νομίζεις ότι έχει και λίγο καραμέλα μέσα. Μέσα λοιπόν σε ένα κατσαρολάκι όλα αυτά. Οπωσδήποτε βεβαίως, οπωσδήποτε λίγο αλατάκι, μισό κουταλάκι του γλυκού θέλει αλάτι. Δεν είναι πάρα πολύ γλυκό το γλυκό, γι' αυτό σηκώνει είναι. Δίπλα. Ναι, γι' αυτό σηκώνει δίπλα να βάλετε και παγωτάκι και διάφορα τέτοια. Και να το αχνίσετε με λίγο ζάχαρη άχνη, άμα θέλετε, γιατί είναι και εντυπωσιακό να το αχνίσεις. Και έχω εδώ το γάλα μου. Το γάλα μου είναι 3,5 φλιτζάνια. Θα βάλω λοιπόν τα δύο από τα 3,5 φλιτζάνια, θα τα βάλω μέσα στην κατσαρόλα με τα στερεά υλικά. Ένα. Και ένα, δύο. Και το υπόλοιπο 1,5 φλιτζάνι θα τα βάλω και στη φωτιά να μαλακώσουν, να λιώσουν τα υλικά μου βασικά θέλω. Επάνω. Είδες τι ωραίο που είναι αυτό, δεν σταματάς. Αυτό δεν σταματάς.
Αν έχετε, ας πούμε, τους φίλους των παιδιών σας στο σπίτι. Συγγνώμη, είναι ακόμα πιο ωραίο. Είναι ακόμα πιο ωραίο, γίνεται σαν σουφλέ. Γίνεται σαν σουφλεδάκι, ναι. Γι' αυτό σας είπα, τρώγεται και ζεστό και κρύο. Μου δεν έχει όρεξη σήμερα. Δεν έχει καθόλου όρεξη. Ξεκίνησε με αλμυρά, τελειώνει στα γλυκά. Θέλω λοιπόν εδώ, δεν θέλω να βράσω. Τσάκι, μ' αρέσει. Δεν θέλω να μου το βράσετε το μείγμα να αρχίσει να φουσκώνει. Ωραία. Θέλω απλά να ζεσταθεί καλά, να λιώσει το κακάο μου, να λιώσει η ζάχαρη. Και να σας πω μία φορά ακόμη τι έχω βάλει στην κατσαρόλα, μην μπερδευτείτε. Έχω βάλει στην κατσαρόλα μισό φλιτζάνι κακάο άγλικο, ένα φλιτζάνι μαύρη ζάχαρη και από τα 3,5 φλιτζάνια φρέσκο γάλα που είναι συνολικά η συνταγή έβαλα μόνο τα 2. Το υπόλοιπο 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη θα το κρατήσω δίπλα, είναι 1 και μισό. Τα μετράμε έτσι για να μην μπερδευτείτε, μην αφήσετε έξω τα υγρά, τα θέλει τα υγρά παιδιά. Στην άκρη λοιπόν το υπόλοιπο 1,5 φλιτζάνι γάλα και επίσης μαζί με το υπόλοιπο γάλα θα βάλω και το 1 φλιτζάνι κρέμα μέσα κι αυτό. Να πάρουμε τα υλικά να τα εξαφανίσουμε και πάμε να συνεχίσουμε. Ναι, σας είπα να βάλετε ό,τι σοκολάτα έχετε μέσα στο ντουλάπι. Εγώ έχω διάφορες σοκολάτες εδώ. Ό,τι θέλετε. Έχετε σταγόνες, έχετε λίγη γάλακτος. Σας περίσεψε λίγο από ένα. Από τώρα τα Χριστούγεννα που κάνανε δώρα στα παιδάκια σας σε διάφορους Άγιο Βασίλειδες, σοκολατένιους και αυτά. Ό,τι έχετε, σπάστε τα. Και θα φτιάξουμε μια υπέροχη κρέμα σοκολάτες με αυτή τη σοκολάτα. Αυγά. 6 αυγά σε θερμοκρασία δωματίου. Εδώ και τα αυγά μου. Θα χρειαστείτε ένα πυρήμαχο σκεύος, το μεγαλύτερο πυρήμαχο που έχετε. Βλέπουμε ακόμα μια φορά τα υλικά. Ναι, να τα γράψετε παιδιά, είναι φανταστική η συνταγή. Φτιάξτε το όλοι. Είναι από αυτό που αγαπάνε όλοι. Δεν θα σας πει κανείς που δεν είναι όλο το γλυκό που μου φτιάξες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα φράτα κρουασάν βουτύρου της Αλφα, πόση ώρα ψήνονται? Όταν τα βάλω στο φούρνο μου θέλουν γύρω στα 25 λεπτά. Και μας οδηγεί και το μάτι. Το βλέπουμε να φουσκώσει, να ροδίσει. Μέσα στο κατσαρολάκι έβαλες μισό φλιτζάνι κακάο άγλικο. Μπράβο. Έβαλες λίγο αλάτι. Και λίγο αλατάκι, βέβαια. Έβαλες ένα φλιτζάνι μαύρη καστανή ζάχαρη που είπες ότι το κάνει πιο καραμελένιο. Έτσι. Και επίσης έβαλες και το γάλα. Και το γάλα. Και το γάλα. Τη βανίλια. Το οποίο το γάλα μέσα. Είναι 3,5 φλιτζάνια γάλα. Μπράβο. Τη βανίλια μου θα τη σχίσω κάθετα. Αν δεν έχετε μπαστούνάκι βανίλιας, δεν πειράζει. Βάλτε μου λίγη βανίλια ό,τι έχετε. Έχετε σταγόνες βανίλιας. Την έσκησα τη βανίλια μου και τη βάζω μέσα στην κρέμα να έρθει να αρωματίσει και να δώσει αρώματα φανταστικά. Τώρα, αν δεν έχετε μπαστούνάκι, δεν πειράζει. 6 μεγάλα αυγά τα έχουμε ήδη μέσα στην κρέμα. Τα έχω ήδη εκεί τα αυγά μου, τα οποία αυγά θα τα χτυπήσουμε. Τίποτα, σαν να κάνετε ομελέτα. Απλά πράγματα. Και η κρέμα γάλακτος πού είναι? Την έβαλα μαζί με το υπόλοιπο γάλα και περιμένει εκεί. Είναι μισό φλιτζάνι κρέμα γάλακτος. Μπράβο. Με πόσο από το γάλα? Από το γάλα. Με... Που είναι 3,5 ναι. Συνολικά. 1,5 θα μείνει έξω για τα αυγά και τα 2 φλιτζάνια θα μπουν μέσα στην κρέμα μου. Χτυπάω λοιπόν τα αυγά μου έτσι ωραία και έχω εδώ το γάλα που το ζέστανα μαζί με τη βανίλια μου και το κακάο μου και τη ζάχαρη. Βλέπετε, λιώσαν όλα τα υλικά. Το αποσύρω από τη φωτιά, δεν είναι πάνω στη φωτιά τώρα, το βγάζω. Μέσα θα ρίξω τώρα τα κομμάτια της σοκολάτας και με τη ζέστη της κρέμας θα τα αφήσω να λιώσουνε. Μην μου βάλετε να μου βράσετε το μείγμα μαζί με τη σοκολάτα. Μην το κάνετε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θέλω η σοκολάτα να μην λιώσει και τελείως, να μου κρατήσει μέσα λίγο σχήμα. Γιατί να μπες εδώ στο κέντρο του ψημένου γλυκού. Να μπω. Όταν μένουν και κομματάκια, μπες και εσύ, πάρε ένα κουτάλι και μπες. Εδώ βλέπετε, φαίνεται ότι έχει ψημένα κομματάκια σοκολάτας. Εδώ ακριβώς είναι, εκεί φαίνεται. Μέσα λοιπόν και η σοκολάτα σε κομμάτια. Βλέπετε τι ωραίο που φαίνεται. Ακριβώς έτσι θα βγει στο πιάτο σας. Και θα γίνει φανταστικό. Μέσα και αυτό και να λιώσει ρουφιά. Λίγο και είναι να κρατήσει λίγο μπεμπέ. Σχήμα. Είναι κρέμα μπεμπέ, όπως το λες. Ας βάλουμε και εδώ ότι άλλο έχουμε, λίγη γάλακτος. Εντάξει. Όλα Σπύρο, μαζί. Έλα λίγο, Σπύρο. Να φας μια μπουκίτσα, Σπύρο. Έλα, Σπύρο, μου, έλα εδώ. Έλα εδώ.